καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Katharina's Home. Τι μου κάνετε? Εγώ καλά είμαι. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την μικρή αποθήκη και θα βγάλουμε όλα τα χειμερινά παπούτσια, θα την καθαρίσουμε. Αν και την έχω καθαρίσει πιο πολύ, τα ράφια θέλουν, και να κάνουμε την αλλαγή από καλοκαιρινά σε χειμερινά. Μετά θα πάμε πάνω στη κουζίνα και θα κάνουμε και τα τουλάπια της κουζίνας στα εξωτερικά και κάποια εσωτερικά τακτοποίηση, γιατί έχω κάνει γενικό. Άρα, ξεκινάμε από την αποθήκη, να σας δείξω σε τι κατάσταση ήταν από τότε που έκανα γενική καθαριότητα στην αποθήκη και θα συνεχίσουμε μαζί. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στην αποθήκη, τώρα το τράβηξα αυτό προς τα έξω γιατί είναι τα παπούτσια και είναι σε μια πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μια χαρά, όλα τακτοποιημένα με τον χώρο τους, εκεί μπαίνει το καλάθι με τα παπούτσια και εδώ μέσα έχει παπούτσια. Ο καταψύχτης, πατάτες, κρεμμύδια και τα σχετικά. Και όλα τα παπούτσια και το λάδι, αυτά. Άρα, πάμε να αρχίσω να βγάζω τα χειμερινά έξω, να δω τι έχω και τι δεν έχω. Πιο πολύ είναι τα γυναικεία, γιατί τα αγόρια αθλητικά φοράνε χειμώνα καλοκαίρι. Και έτσι, πάμε να τα τακτοποιήσουμε έξω πρώτα, να τα βγάλω και να αρχίσω να βάζω μέσα στο καλάθι τα καλοκαιρινά. Μια χαρά. Πέταξα πάρα πολλά πέρσι το χειμώνα μπότες και τέτοια. Και φέτος ήρθε ο καιρός να τα ανανεώσουμε. Τέλειωσε και με την αλλαγή των παπουτσιών. Καλό χειμώνα να έχουμε. Καθάρισα μέσα και τα ράφια. Το πάτωμα το είχα καθαρίσει. Τώρα καθάρισα και το σπίτι όλο. Και είμαστε ok σε αυτό. Τώρα θα πάω πάνω στη κουζίνα να συνεχίσω. Λοιπόν, φίλες μου, πάμε να καθαρίσουμε τα ντουλάπια. Θα κάνουμε όλα εξωτερικά τα ντουλάπια και κάποια εσωτερικά. Έχω κάνει το γενικό και πάνω τα πάντα όλα. Αλλά επειδή τώρα έχουμε αποδιοργανωθεί μέσα κάποια ντουλάπια, θα τα καθαρίσουμε και θα κάνουμε και τα εξωτερικά τους που θέλουν 100% καθαριότητα. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε στη συνέχεια.
Καθαρίστηκαν όλα τα ντουλάπια, μέσα, έξω, τα περισσότερα. Να σας δείξω και πώς είναι η τελική διακόσμηση. Αυτό εδώ είναι της γιαγιάς μου, είναι σουπιέρα, προς το παρόν την έχω εδώ, για διακοσμητικό.
Και βλέπουμε στη συνέχεια. Αυτό εδώ θέλω κάτι να προσθέσω πάνω εδώ στο τζάκι. Στο... ναι, τέλος πάντων στον απορριφητήρα. Συνεχίζω εδώ. Αυτά όπως ήτανε. Θέλω να πάρω και μια στρογγυλή βάση κοπής που είχα, αλλά μου χάλασε, να τη βάλω ακριβώς πίσω από εκεί. Αυτό. Αυτά. Και αυτό. Τελειώσαμε με την κουζίνα. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο καθαριότητας. Ξεκινήσαμε από την αποθήκη και καταλήξαμε στη κουζίνα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μια γραφούλα όσοι δεν έχετε κάνει και να like το βιντεάκι και θα τα πούμε σε επόμενο. Φιλιά πολλά!